Μία πρόσφατη έρευνα ανέδειξε ότι η χρήση μεγάλων ποσοτήτων υπόγειων υδάτων από τους ανθρώπους έχει σοβαρές συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα, η ανθρώπινη δραστηριότητα μετατοπίζει τον άξονα του ίδιου του πλανήτη. Κάτω από την επιφάνεια της Γης βρίσκεται πάνω από 1000 φορές περισσότερο νερό από όλα τα ποτάμια και τις λίμνες του κόσμου. Αυτά τα υπόγεια ύδατα αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλο το γλυκό νερό στον πλανήτη. Σε πολλές περιοχές του κόσμου, ωστόσο, τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται γρηγορότερα από ό,τι αναπληρώνονται. Η χρήση μεγάλων ποσοτήτων υπόγειων υδάτων από τους ανθρώπους έχει σοβαρές συνέπειες, όπως η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και η μετατόπιση του άξονα του πλανήτη. Η Γη έχει έναν περιστροφικό άξονα που μετακινείται κάθε χρόνο κατά περίπου μερικά μέτρα, μια φυσιολογική αλλαγή που συμβαίνει στον πλανήτη μας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συντελούν στην αξονική ταλάντωση, όπως η τήξη του χιονιού και του πάγου στο βόρειο ημισφαίριο κάθε άνοιξη. Αυτό επηρεάζει σημαντικά την κατανομή της υδάτινης μάζας στη Γη. Η εξόρυξη υπόγειων υδάτων αναδιανέμει επίσης τον όγκο του νερού. Τα υπόγεια ύδατα υπάρχουν φυσικά κάτω από τις υπήρους, αλλά περίπου το 80% τους φτάνει στον ωκεανό μέσω ποταμών μετά την εξόρυξη. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλη ποσότητα νερού μεταφέρεται από τις υπήρους στους ωκεανούς του πλανήτη. Η εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων υπόγειων υδάτων προκάλεσε μετατόπιση του περιστροφικού πόλου της Γης κατά 64,16 μοίρες προς τα ανατολικά και 4,36 εκατοστά ετησίως από το 1993 ως το 2010. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, ο περιστροφικός πόλος της Γης επιστρέφει στις προηγούμενες θέσεις του. Το πιο ανησυχητικό είναι η συμβολή των υπόγειων υδάτων στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η εξάντληση των υπόγειων υδάτων συνεισφέρει στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας, καθώς το νερό που αφαιρείται από τους υπόγειους πόρους μεταφέρεται στους ωκεανούς. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς κάθε φορά που η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει ένα χιλιοστό, η ακτογραμμή μειώνεται κατά περίπου 1,5 μέτρο. Η μη βιώσιμη εξόρυξη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα υδάτινα οικοσυστήματα, να προκαλέσει έλλειψη νερού και να οδηγήσει σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Εάν δεν βελτιώσουμε τη διαχείρισή τους, από το 42 έως το 79% των λεκανών απορροής που εξαρτώνται από υπόγεια ύδατα μπορεί να μην διατηρήσουν υγιή οικοσυστήματα έως το 2050.